Δυστυχώς τα μηνύματα είναι δυσίωνα για τον ΟΠΗ από άψη καθαρά οικονομικής, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ως τώρα ο ΟΠΗ έχει ένα άνοιγμα γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. Το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία είναι σε μια οικονομική κρίση έχει ως απακόλουθο ότι υπάρχει μια αύξηση της ανεργίας, οπότε καταλαβαίνετε και οι εισφορές των ασφαλισμένων έχουν μειωθεί αρκετά. Πάρα από το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής, η οποία είναι διαχρονικό σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί η χρονιά και κατά πόσο οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις με την ΕΟΠΗ, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να πληρωθούν τα δουλευμένα τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, σαν περιφερειακό τμήμα, τα νησιά μας δεν έχουν μπει στον ΕΟΠΗ, γι' αυτό το λόγο. Κυρίως θέλουμε να δούμε, μια που δεν είχαμε εμπειρία ετών με συμβάσεις άμεσης με ταμεία, το πώς θα εξελιχθεί το οικονομικό κυρίως κομμάτι της όλης υπόθεσης που λέγεται ΕΟΠΗ. Κρατάμε μια στάση αναμονής. Αυτό θα συζητήσουμε και μετά από εσάς, με την συνέντευξη που δίνουμε τώρα, με τους συναδέλφους εδώ στη ΧΙΟ. Ήρθαμε κυρίως να τους ακούσουμε, να τους αφουγκραστούμε, να δούμε την αγωνία τους, να δούμε ποια είναι οι παράμετροι αυτή τη στιγμή οι οποίοι επικρατούν στη δουλειά τους από τότε που ξεκίνησε τον ΕΟΠΗ. Βάσει αυτών των στοιχείων θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και βάσει αυτών των στοιχείων θα μπορέσουμε να χαράξουμε την όποια στάση θα έχουμε από εδώ και πέρα.